Για δώσε ρε Βασίλη Καβαδία, τι γίνεται, τι έχουμε. Οι προηγούμενοι μπορούν να μαζεύουν τα ποτήρια τους από το στούντιο και να τους μαζεύουν λίγο για να μην βρίσκω πεταμένα. Έχει ένα εδώ, έχει ένα εδώ, έχει ένα εδώ αδελφέ μου, έχει ένα εδώ. Λοιπόν, και μπαίνω και είναι σαν βαρδισμένο τοπίο δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ακουστικά πεταμένα, καλώδια, ανακατεμένα πάνω εδώ πέρα σε αυτό το ιερό γραφείο που καταθέτουμε δημοσιογραφικό ιδρώτα Βασίλη Καβαδία καθημερινά. Είχαμε βέβαια να καταθέσουμε δημοσιογραφικό ιδρώτα μία εβδομάδα είναι η αλήθεια. Αλλά είμαστε πάλι εδώ. Είναι ο Μπαλαντέρ. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Μόνο σήμερα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Σόλο καριέρα θα κάνει για ακόμα ένα βράδυ. Επιστρέφοντας βέβαια από την άδειά του, την άδεια μίας εβδομάδας την οποία πήρε για να ξεκουραστεί. Πνευματικά κυρίως, το αν το κατάφερε ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι εδώ, έδωσε το ελεύθερο στον συνάδελφο Νίκο Μοσχοβίτη να απουσιάσει. Θα τον έχουμε αύριο εδώ, με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρχει σαν παρουσία στο στούντιο ή αν θα τον έχουμε τηλεφωνικά. Όχι τηλεφωνικά, τα δικά μας τα κόλπα τα μέσα τα ωραία. Γεια σας και στους φίλους στα social media που είστε μαζί μας απόψε αυτό το βράδυ. Που λέει και η Μπέση Αργυράκη, για να το φτιάξω. Ωραία, εντάξει, όχι, καλά είναι Βασίλη Καβαδία, καλά είναι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου, θα κάτσουμε εδώ πέρα και θα αναλύσουμε πώς πέρασε ο Νίκος Παπαδόπουλος στην άδειά του την προηγούμενη εβδομάδα. Εκπληκτικά, θα έλεγα. Μοναδικά. Ανεπανάληπτα. Θα το πάμε χαλαρά, θα μιλήσουμε, θα πούμε και τα νέα των ομάδων της πόλεως, θα μιλήσουμε και για τον. Και για τον Άρη, θα μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ. Μετά τις 10.30 υπάρχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού με την καλή φίλη και συνάδελφο Αγάπη Γαβριλίδου. Προκειμένου να αναλύσουμε τα του ΠΑΟΚ. Θα πούμε και τα του Άρη, ο οποίος σιγά σιγά μπαίνει σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς ενώπιον του αγώνα με την ΑΕΛ Μεσού. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα δούμε μαλάχι, μπορεί να ανοίξουμε και γραμμές στη συνέχεια. Γεια σου Γιώργα, ρε, γεια σου Γιώργα. Ρε. Λοιπόν, ή όπως σε λέει ο άλλος, για σου Άκη. Ο Άκης. Λοιπόν, το Γιώργος μ' άρεσε περισσότερο. Λοιπόν, τι έχουμε Βασίλη, τι έχουμε σήμερα, με τι θα πραγματευτούμε. Ξεκινάει μια πολύ δύσκολη περίοδος 15 ημερών, μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της αδειάς μου της καλοκαιρινής, να ξέρεις. Δηλαδή τώρα είναι μια εβδομάδα η οποία έχει φιλικό παιχνίδι 9 η ώρα το βράδυ. 2,5 ώρες εκπομπές το απόγευμα, 2 ώρες εκπομπές το βράδυ. Την άλλη εβδομάδα έχει ευρωπαϊκό. Τώρα θα μου πεις ρε Παπαδόπουλε, πριν 4 χρόνια έτρεχε στο σουφλί και γκρινιάζεις που έχεις ευρωπαϊκό. Δεν θα γκρινιάξω εσύ που θα μου το πεις, καλέ μου φίλε. Έχει πάλι, ο άλλος θα λείπει την άλλη εβδομάδα, έχει άδεια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρω κάποιον εθελοντή και τις βραδινές. Πρέπει να βρούμε κάποιο θύμα. Συσσαγωγικά. Προκειμένου να έρθει εδώ πέρα το βράδυ. Δεν γίνεται. Η αγάπη θα ήταν μια ωραία λύση. Αλλά δεν νομίζω τώρα να κάνει μεσημέρι να κάνει και βράδυ. Θα είναι λίγο painful για την καλή φίλη και συνάδελφο που θα έχουμε μετά τις 10.30 εδώ πέρα για να μας πει όλα τα νέα του Πάγκα Γάβη Γαβριλίδου. Βεβαίως, βεβαίως. Ή θα πάρει εσύ μικρόφωνο στο τέλος. Άσε με να δω πώς θα πάω τις πρώτες μέρες. Και άμα δω ότι λυγίζω, Ντάνος λυγίζος, εντάξει. Θα σου πω άμα είναι να λάβεις δράση. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε. Ξεκινάει η άδειά μου την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, ωραία και μπάρικα. Προσπαθώ να μην ασχολούμε με τα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου. Άρη, να μην ανοίγω ραδιόφωνο. Δεν άκουσα εδώ καθόλου ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. 1-2 φορές μόνο που το γύρισα από σπόντα. Και λέω, τι είναι το πρώτο πράγμα που μου έλειψε, λέω, τόσο καιρό και θέλω να επενδύσω πάνω σε αυτό με στην άδειά μου. Άλλοι παίρνουν άδεια, ρε φίλε, και φεύγουν οι διακοπές. Okay. Άλλοι είναι κάθε μέρα 9 η ώρα με το ρολόι στην παραλία. Καφεδάκι, κουλουράκι ή τον παραδοσιακό κλασικό τοξικό που λέγεται Μασοβέτης Λουκουμά, ο οποίος υπάρχει ο Λουκουμαντζής, ο πατροπαράδος που πηγαίνει πέρα, 12 στην παραλία. Έχω καλό Λουκουμά, έχω καλό Λουκουμά. Θα κοιμηθώ. Και την πρώτη μέρα σηκώθηκα 1:30. Πολύ, πολύ, πολύ κυμπάρικα, ρε παιδί μου. 1:30. Ξύπνησα και νύσταζα πάλι. Γιατί ως γνωστόν ο ύπνος φέρνει ύπνο.
Και έτσι κύλησε σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, η προηγούμενη εβδομάδα. Με πολύ ύπνο, είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι αναπλήρωσα εντελώς τις χαμένες ώρες ύπνου από το προηγούμενο διάστημα, αλλά νομίζω ότι ήταν καλό. Να ξέρετε γενικότερα ότι η άδεια δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να φύγω για να πάω κάπου. Η άδεια είναι μια φάση στην οποία μπορείς να κάθεσαι και στο σπίτι σου, αλλά να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είχες την ευκαιρία να κάνεις νωρίτερα. Γιατί κάποιος, ας πούμε, σε έβαλε να κάνεις 5-7 εκπομπή και μετά να κάνεις 10-12. Και έτσι να σπάει η μέρα σου και να την περνάς όλη στο κέντρο και στο ραδιόφωνο, αναγκαστικά. Εντάξει. Να βγεις να δεις τους φίλους σου, ας πούμε, τους κολλητούς σου. Να πιεις καφέδες. Να βγεις να φας ψαράκι. Έφαγα ένα πολύ ποιοτικό ψάρι. Ποια μέρα ήταν. Ή την Πέμπτη την Παρασκευή, εκεί πέρα στον Μπαξέ. Ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος πλέον έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην επαγγελματική του καριέρα και τον αποχαιρετήσαμε. Να είναι καλά εκεί που είναι, θα τα πάει καλά. Τελειώνουμε κάτι κρεμότητες που έχω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Διαφόρων ειδών. Και λέω από Τετάρτη και μετά, τώρα λέει ορθή ώρα μου, λέω θα πάω να κάνω μπάνια. Θα κάνω 2-3 μπανάκια μέχρι την Κυριακή και μετά θα γυρίσουμε στην άδεια. Και σκάει καυκαιρία. Και εδώ στο βροχή. Και εδώ στο άνεμος. Είχαμε βέβαια και την άσχημη πλευρά που ήταν αυτά τα οποία γίνανε στη Χαλκιδική και ο κόσμος έχασε τη ζωή του. Πρώτα είναι αυτό, μετά είναι οι ηλικές ζημιές που προκλήθηκαν κτλ. Και εκείνο το βράδυ εγώ ήμουν στο Κόσμος. Και η βροχή έπεφτε με τέτοια μανία στο αυτοκίνητο. Ρε φίλε, που έλεγα δεν θα φτάσω σπίτι Περαία. Δεν θα φτάσω σπίτι Περαία. Έφτασα σπίτι Περαία. Ιμπάνιες και Ματέο. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Θα τα πούμε για τον Ιμπάνιες και τον Ματέο. Και σταματάνε να ρωτάτε για τον Ματέο. Αν υπάρχει κάτι για τον Ματέο. Θα σας το πούμε, μην αγχώνεστε, δεν θα το κρατήσουμε κρυφό για εμάς. Για οι μπάνιες θα πούμε, εντάξει. Για τον Ματέο δεν θα έχω να πω κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Και έχει κάτσει και ένα με τέτοιο τρόπο, ρε παιδί, που δεν καταφέραμε να πάμε να κάνουμε ούτε ένα μπάνιο, Βασίλη Καβαδία, τις προηγούμενες ημέρες. Και τη βγάλαμε σε μεγάλο βαθμό στο νομό Θεσσαλονίκης και στην εξωτική μαγευτική Περαία, είναι η αλήθεια. Που βέβαια είχε αυτή την πολύ καλή δροσιά των τελευταίων ημερών λόγω της αλλαγής του καιρού και βοήθησε πάρα πολύ και στο κομμάτι του να κυκλοφορείς άνετα γενικότερα και στο κομμάτι του να... πώς το λένε... του να κοιμάσαι το βράδυ. Είναι καλά. Πριν την άδεια βέβαια, θα τα πω όλα εδώ πέρα, θα τα καταθέσω στο μικρόφωνο, κατάθεση ψυχής θα κάνει ο Παπαδόπουλος σήμερα, που είναι μόνος του. Λοιπόν, είχαμε την... όχι την Κυριακή μας πέρασε. Την περασμένη Κυριακή είχαμε την εφορευτική επιτροπή. Είχαμε αυτή την τρομερή επιτυχία. Κάτσε μια γουλιά νερό. Σαν το Λιακόπουλο. Είχαμε την εφορευτική επιτροπή. Που πάω εγώ 6 ώρα στο εκλογικό κέντρο στο οποίο με έχουν ορίσει. Μας λέει αστυνομικός, άντε ανεβείτε πάνω. Πάω κι εγώ πάνω. Μπαίνω στην αίθουσα και είμαι ο πρώτος που ήταν από την εφορευτική, ρε φίλε. Έχει κάτσει κέντρο με τέτοιο τρόπο και μου λέει, θες να φύγεις? Λέω, εντάξει, δεν θα έλεγα κι όχι. Να σου πω την αλήθεια. Πήγαμε επιχειρήματα προκειμένου να τα αποφύγω, γιατί υπήρχαν όντως επιχειρήματα εκείνη την ημέρα. Και μου λέει, τι γίνεται όμως, λέει, δεν έχει έρθει άλλος, λέει, δεν μπορώ να σου πω να φύγεις, λέει, τώρα. Λέει, άμα φύγεις θα βάλω, δεν ήρθες. Έρχεται ένας άλλος τύπος εκεί πέρα, περίεργος. Έχει φέρει χαρτί από την, από την ίδρυυση. Α, δουλεύω, δεν μπορώ κτλ. Ναι, και εγώ δουλεύω, λέω. Προσεκτικά, οκ, κτλ. Ναι. Και έχει έρθει μια πολύ ωραία κυρία, 50, παιδί μου, εντάξει, καλωστεκούμενη κτλ. Η οποία μας έχει σώσει ένα πληρωματικό. Λέει, θέλετε να κάτσω, να κάτσω. Λέει, βεβαίως, λέει, αντιφυγέτε, λέει. Ούτε μια ώρα κάθισα. Τη γλιτώσαμε, άγιο δεν είχαμε. Είχαμε λόγους, βέβαια. Εντάξει, οκ, κτλ. Αλλά τα συγχαρητήριά μου και τα χαιρετίσματά μου στη δικαστικό εκεί πέρα που είχα. Και στα παιδιά στη γραμματεία, τα οποία ήταν πάρα πολύ ευγενικά και συνεργάσιμα για αυτά. Και μπορέσαμε για σοβαρούς λόγους, το ξαναλέω, το τονίζω, να αποφύγουμε αυτή την αγκαρία εκείνη την Κυριακή. Και θα το πω εγώ τώρα, για να μην λέτε ότι επειδή είσαι Κύπρος θα λες αυτά. Στην Κύπρο, Βασίλη Καβαδία, στις εφορευτικές επιτροπές, βάζουν τους δημοσίους υπαλλήλους, που είναι έτσι κι αλλιώς υπάλληλοι του κράτους, τους πληρώνεις έτσι κι αλλιώς, και τους δίνουν και κάτι παραπάνω. Εδώ πέρα, η φωστήρηση δική μας στην Ελλάδα, που έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι, βάζουνε, ρε φίλε, στις εφορευτικές επιτροπές κόσμο που την Κυριακή πρέπει να δουλεύει. Και τον στηρίζουν όλο δηλαδή την ενεργασία του και το μεροκάματο, για να το βάλεις τώρα στην εφορευτική επιτροπή.
Έχεις τόσους δημοσίους υπαλλήλους. Δόξα τω Θεώ. Πάρ' τους δημοσίους υπαλλήλους και βάλε τους φορευτική επιτροπή, ρε φίλε. Βάλε τους δασκάλους. Λέω εγώ. Προτείνω. Κάνω μια πρόταση δημόσια. Στη νέα κυβέρνηση που έχει έρθει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που έχει μπει πολύ δυναμικά και αποφασισμένη να κάνει αλλαγές. Τώρα καλές, κακές, δεν ξέρω τι θα είτε. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα πέρα την πλάκα έχει μια βάση. Γιατί πέτυχα κι άλλους που τους καλέσανε φορευτική επιτροπή και. Σωστά τα λέω. Να, τα λέει και ο φίλος ο Τέο εδώ πέρα. Σωστά τα λες. Βέβαια, εννοείται. Πέτυχα, είχα κι άλλους γνωστούς μου που δουλεύανε Κυριακή, ρε φίλε. Γιατί και εμείς δουλεύαμε Κυριακή, πώς να το κάνουμε. Δεν γίνεται τον άλλον να τον καλείς να δίνει ψηφοδέλτια ενώ δουλεύει. Πάρε αυτόν τον οποίο τον έχεις έτσι αλλιώς στη δούλευσή σου, το δημόσιο υπάλληλο δηλαδή. Θες είναι υπάλληλος Δήμου, θες είναι καθηγητής, θες είναι δάσκαλος, θες δουλεύει σε φορεία. Πάρε τον άρε φίλε και βάλε τον σε φορευτική επιτροπή να δουλεύει αυτός. Να μετράει αυτός. Και μη στερείς από τους άλλους το μεροκάματο κυριακάτικα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν κυριακάτικα μεροκάματο. Και δεν βάζω εμένα τώρα, εντάξει, δουλεύουμε και δεν βάγαμε και εγκασμά στην οικοδομή, αλλά δουλεύουμε όπως και να το κάνουμε. Και υπάρχουν και άλλοι που κάνουν και πιο δύσκολη δουλειά. Παιδιά που δουλεύουν στα καφέ, παιδιά που δουλεύουν στα μπαρ. Υπάρχουν και αυτοί. Αν ακούει λοιπόν κάποιο μέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εμείς εδώ είμαστε, τα λέμε. Ξεκάθαρα. Καταθέτουμε προτάσεις, ιδέες. Όποιος θέλει, τα απορροφάει και τα μεταβιβάζει εκεί που πρέπει. Ψηλά. Σε ψηλά κλιμάκια της εξουσίας. Γιατί μπορώ, έχουν ευρυστεί με αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Γενικότερα αυτά ήταν οι προηγούμενες 7-8 μέρες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσύ τι κοιτάζεις τόσο απορροφημένος εκεί πέρα. Διαβάζεις διάφορα. Εσύ πότε θα πάρεις άδεια γιατί έχεις πολύ καιρό να πάρεις. Πρέπει να γυρίσει ο άλλος για να πάρεις. Είναι τόσο υποχρεωτικό. Εφού έχουμε ρε φίλε Γιώργος Αγώνα εδώ πέρα. Μάλιστα. Κάτω από. Κάτω. Με το κάτω τι γίνεται, έχουμε κάνει νεότερο. Μια εβδομάδα που έλειπα, λέω πως υπήρξε κάποια εξέλιξη στην κατάσταση, Βασίλη μου, γι' αυτό το λέω περισσότερο. Δεν σε ψήνει ιδιαίτερα. Ο Ιμπάνιες υπογράψει, ρωτάνε. Θα σας πω για τον Ιμπάνιες. Εντάξει, ηρεμήστε, μην αγχώνεστε. Θα τα πούμε και για τον Ιμπάνιες. Ήρεμα. Ναι, με τον Ιμπάνιες, φίλε. Εντάξει, φίλε, ο λαός του Άρη ψάχνει μεταγραφές. Να δείτε τι θα γίνει με το αριστερό μπάκερ, Βασίλη. Δεν ξέρω αν θα έρθει, θα δούμε. 50-50 είναι. Αυτό που είπε τώρα, Βασίλη Καβαδία, με το Σούντγκρεν δεν πρέπει να γίνει. Γιατί το Σούντγκρεν το μελετάμε τον περασμένο Γενάρη. 7 μήνες σχολιόμαστε με αυτόν. Άμα έρθει και δεν βγει. Εκεί είναι μετά τα δύσκολα, καλέ φίλε και συνάδελφε. Αυτό είναι το θέμα με τον Σουηδό, ο οποίος ήρθε σήμερα, ήρθε χθες βασικά, ξεκίνησε προπονήσεις σήμερα, ο ωραίος ξανθός εκεί πέρα με τη φανέλα της προπόνησης και τα λοιπά. Τον κάνανε και αυτό το τούνελ με τις φάπες που το ρίχνανε, χαλαρές τώρα εντάξει, δεν τα ρίξανε και στο ξύλο. Αυτό το έθιμο το οποίο έχουν θεσπίσει παίκτες του Άρη από την περσινή σεζόν. Μόνο Άρης. Βέβαια, φίλε, μόνο Άρης, τα έχουμε πει αυτά. Θα μιλήσουμε για τις άλλες ομάδες, βέβαια, τις δώσουμε λίγο χρόνο κι αυτές στη σημερινή εκπομπή. Ήρθε λοιπόν ο Σούντγκρεν, έκανε προπόνηση, έκανε και ο Σάσα πρώτη προπόνηση επί ελληνικού εδάφους. Ο Άρης πλέον μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία για το μάτς με την LMSU. Την μεθεπόμενη Πέμπτη είναι αυτό το παιχνίδι. Την επόμενη Πέμπτη έχουμε το φιλικό με τον Ατρόμητο. Κρίμα που δεν θα κάνω κουμπί βράδυ την Πέμπτη. Πολύ κρίμα, στα χωρίς. Τέτοια απόλυτη την καθημερινότητά μας, Βασίλη Καβαδία. Θα είμαστε στο Κλένες Βικελίδης όμως, που ελπίζω να μην έχει πολύ ζέστη και να μην βρέχει βέβαια. Και αυτό είναι μια πολύ, πολύ σημαντική παράμετρος για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, καθώς δεν έχουμε κανένα μήνυμα, αλλιώς θα πάμε σιγά σιγά στο break, το πρώτο. Ναι, όχι, είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε κάποιο μήνυμα στην SMS-χέρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Για την ώρα είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Την δεύτερη ώρα θα επιχειρήσω, θα κάνω μια προσπάθεια, θα έλεγα, για να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές να δω σε τι κατάσταση είστε. Πήρε όλη την κρέμα Μοσχοβίτη την προηγούμενη εβδομάδα, την καλή εβδομάδα με τις προετοιμασίες κτλ. Και έχει μείνει ο Παπαδόπουλος εδώ πέρα μόνος του, ηρωικός, να κρατάει θερμοπύλες. Και να πρέπει να αυτοσχεδιάσει. Τι βλέπει εδώ πέρα. Α, ωραία ταινία έχει στο Open. Βεβαίως, το κύριο Σαββίδη. Εξαιρετική ταινία. Θρυλική ταινία.
Το τρίτο νομίζω, ναι, το Matrix το τρίτο. Λοιπόν, πάμε στο break σιγά σιγά. Έχουμε φτάσει σχεδόν 10.30. Μαζί μας η Stoiximan και Stoiximan.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της Stoiximan σε tablet ή κινητό και καλείστε να επιλέξετε μεταξύ εκατοντάδων επιλογών στοιχηματισμού που σας προσφέρει η Stoiximan με cash out, με καζίνο, με τα πάντα όλα. Stoiximan.gr, χορηγός στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά, Βασίλη Καβαδία, στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Στην Ολλανδία, για να συνεχίσει την προετοιμασία του, την έχουμε. Όχι, δεν την έχουμε. Περιμένουμε. Είμαστε εν αναμονή της συναδέλφου. Για να πούμε να το πάω. Δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι φταίει το ότι δεν έχω αυτή η πείνα. Νομίζω ότι φταίει. Φταίει. Πολύ φταίει. Αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Την έχουμε τώρα την καλή φίλη και συνάδελφο. Τι γίνεται, αγάπη. Αγάπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς θέλω να πω ότι απάντησα μόνο και μόνο επειδή είμαι επαγγελματίας, γιατί στο άλλο το κομμάτι που συζήτησα δεν είμαι σε καλή κατάσταση, γιατί με ταλαιπωρεί μια πείνα, είναι η αλήθεια, αλλά τώρα το τακτοποίησα αυτό στο διάλειμμα. Και περιμένω κάτι. Δεν με αφορά. Και περιμένει. Μην μου πουλάς τρελά εμένα τώρα Δευτέρα να πούμε. Δεν με αφορά. Βγαίνω μόνο επειδή είμαι επαγγελματίας. 15 Ιουλίου. Μόνο για τη δουλειά και τίποτα άλλο. Συγκινηθήκαμε. Μάλιστα. Σε ποια από τις τρεις κατοικίες σου βρίσκουμε σήμερα? Στη δική μου, δική μου. Στη δική μου, δική μου. Γιατί να ξέρετε, παιδιά και υποψήφια Γαμπρέτσι, ότι η Αγάπη Γαβριλίδου δεν είναι μια τυχαία. Η Αγάπη Γαβριλίδου είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει πρίκα. Εντάξει. Και έχει τρεις διαφορετικές επιλογές για να κοιμάται κάθε βράδυ. Και άμα βάλεις και γύρω-γύρω, φτάνουμε τις 5. Ποιες γύρω-γύρω, κάτσε. Έχουμε Πηλαία, Καλαμαριά, Θέρμη. Τι άλλο έχουμε? Θα βάλεις καμιά φίλη. Ας τις φίλες τώρα. Μιλάμε για εκεί που υπάρχει δικαίωμα, ρε παιδί μου. Έχεις δικαίωμα βάσει οικογενειακής κατάστασης τώρα. Δεν είναι οι φίλες, είναι φίλες. Λοιπόν, ξεφεύγεις από τη δουλειά τώρα. Ξεφεύγεις από τη δουλειά και δεν θέλω να κάνω μαζί εσωτερικές κουβέντες. Α, αγάπη. Μάλλον χρειάζεται. Θα μιλήσουμε αυστηρά. Μάλλον χρειάζεσαι μια άδεια, γιατί σε βλέπω ότι είσαι πολύ δύσκολη κατάσταση κι εσύ. Μάλιστα. Είναι μια αλήθεια αυτή. Είναι μια αλήθεια. Πότε παίρνεις τη δεύτερη άδεια σου, αγάπη Γαβριλίδου? Η δεύτερη άδεια μου που θα είναι πάρα πολλές ημέρες. Θα είναι έτσι μια τίμια Τετάρτη, αν υπάρχει παιχνίδι Τρίτη, με Δευτέρα ή Τρίτη, ανάλογα πότε θα είναι το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή 5-6 ημέρες. Εντάξει, λογικά καλά είναι. Κάπου στις 10 του Αυγούστου, κάπου εκεί. 10 με 15 δηλαδή. Όχι, γιατί 15 πέφτει Πέμπτη. Και εμείς μπορούμε να έχουμε 5 παιχνίδι. Εσείς θα έχετε. Μπορεί να έχετε παιχνίδι κιόλας. Ναι, μπορεί. 15 Αύγουστο. Αν περάσει ο Άρης, υπάρχει βάση με ημερομηνία της UEFA, υπάρχει 15 Αυγούστου παιχνίδι. Εκπληκτικά πράγματα. Ναι, στον ΠΑΟΚ νομίζω είχε συμβεί κάτι τέτοιο πριν 2 χρόνια. Θυμάμαι δηλαδή που 15 Αύγουστο ήμασταν κανονικά εκεί. Κακό αυτό. Τέλος πάντων. Κακό αυτό. Ναι, μωρέ, Νίκο, εντάξει, σιγά. Κακό αυτό. Η δουλειά μας είναι. Να κάνουμε. Τι ωραία που το έθεσες. Πολύ ωραία. Είναι μια επαγγελματία. Είναι μια επαγγελματία σε κάποιο καβρίλιο, να ξέρετε, και ποτέ δεν γκρινιάζει για τη δουλειά, ούτε στον αέρα ούτε εκτός αέρα. Ποτέ. Ποτέ. Αυτά καλό είναι να λέμε. Έτσι, και αυτά είναι καλό έτσι, να λέμε. Έτσι. Γιατί είναι ένα πιστό. Δεν κάνει τα άλλα που λέμε, αλλά εντάξει. Εντάξει, αγάπη, δεν είναι ότι το έκανα επίτηδε. Εντάξει, Νίκο, μια φορά συζητήσαμε κάτι, δεν είναι. Απορροφήθηκα. Ναι, 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 ναι. Όχι, το κρατάμε και προχωράμε. Και όταν θα μα χρειαστεί σε κάποια φάση. Α, άκου τη δικιά σου. Θα σου χτυπήσουμε την πλάτη. Το γνωστό καληνυχτάκια. Ναι. Στον ΠΑΟΚ τι γίνεται, γυρίσετε για να φύγετε? Ας πούμε, ξέρω εγώ για τον καιρό. Τι να πούμε. Τι εννοείς, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάτι, εσύ. Δεν υπάρχει κάτι στον ΠΑΟΚ. Α, ωραία, καληνύχτα. Τα λέγαμε, χάρηκα πάρα πολύ. Εντάξει, να είσαι καλά, αγάπη. Okay. Κάνεις την εκπομπούλα σου. Στην εκπομπούλα σου. Και είναι εκπομπούλα που κάνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ, για να το πάρουμε λίγο σοβαρά. Η ομάδα είναι εδώ, μέχρι και την Πέμπτη. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα στη Μεσήμβρια. Φυσική κατάσταση και τακτική, αλλά νομίζω ότι η προσοχή δεν είναι στραμμένη τόσο στις προπονήσεις και τέλος πάντων στο κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί όπως και να έχει, ο Αμπέλ Φερέρα και οι παίκτες φεύγουν την Πέμπτη. Το θέμα είναι αν θα φύγει μάλλον ο Πορτογάλος με το υπάρχον ρόστερ
ή αν θα έχουμε νέα πρόσωπα. Αν θα έχουμε νέα πρόσωπα, μάλιστα. Ναι. Πραγματικά, λέγαμε και το πρωί με τον Σταύρο και τον Στέργιο ότι δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι η ομάδα θα φύγει την Πέμπτη χωρίς τον Χαφ, τον περιβόητο. Και ίσως και χωρίς αριστερό μπακ, αλλά ουσιαστικά και η σημερινή ημέρα έχει φύγει. Βάλε μια ανωτελεία. Οπότε... Βάλε μια ανωτελεία. Γιατί αργεί τόσο πολύ του Χαφ? Καλά, δεν είναι ότι στον ΠΑΟ κοιμούνται όρθιοι, ας πούμε. Ψάχνουν, οκ, okay, ναι, ναι. Προφανώς και υπάρχουν διάφοροι στόχοι από το Μάιο κιόλας, αλλά σκέψου ότι... Διαφοροποιήθηκαν λόγω της αλλαγής προπονητή. Ναι. Ναι. Ναι, άλλα είναι τα στοιχεία των παικτών που ήθελε ο Λουτσέσκου. Ναι. Και άλλο παίκτη πας να πάρεις τώρα. Γιατί ο Λουτσέσκου δεν ήθελε, ας πούμε, εξάρι, και ο Μπέλ Φερέιρα είπε δύο φορές στην Ολλανδία ότι θέλουμε έναν παίκτη για το κέντρο, ένα εξάρι. Χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Κάνιας, την πρώτη φορά κιόλας, και γενικά έχει πει ότι θέλει ένα τέτοιο τύπου παίκτη. Οπότε, εκ των πραγμάτων, ότι άλλαξε ο προγραμματισμός, άλλαξε. Τώρα από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ θέλει, κοιτάει μάλλον περιπτώσεις παικτών και με εμπειρία και με ποιότητα, αλλά σε καλή ηλικία, που αυτό πολλές φορές είναι και πιο δύσκολο, γιατί οι παίκτες στα 26-27, max, μέσος, με παραστάσεις και εμπειρία και αγώνες πολλούς στην Ευρώπη, τον πληρώνεις πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε νομίζω κάπου εκεί είναι σύντοτη, για να μην κρυφόμαστε κιόλας, δεν είναι εύκολο να πεις ένα παίκτη να έρθει στην Ελλάδα τέτοιου μεγέθους. Οπότε νομίζω είναι ένα μείγμα πραγμάτων. Απλά το θέμα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή το λέμε καθημερινά. Αλλά τώρα η ομάδα φεύγει την Πέμπτη. Και φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση του αριστερού μπακ, που βέβαια εκεί δεν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη. Δεν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη. Απλά νομίζω ότι φάνηκε λίγο ότι αυτό το πλάνο με Γιαννούλη και με Ροντρίγκο να παίζει κατά ανάγκη αριστερά δεν ικανοποιεί πάρα πολύ τον Αμπέλ Φερέιρα. Οπότε νομίζω για εκεί και για εκεί μάλλον έχει δημιουργηθεί μια ανάγκη, αλλά για το αριστερό μπακ υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν πολύ πιο εύκολες λύσεις σχέση με, ναι, με τον μέσο. Υπάρχει και ένα όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, που προκύπτει από Πορτογαλία, του Τζέφερσον της Sporting Λισαβόνας. Παίκτη που πραγματικά έχει τα στοιχεία που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ένας βραζιλιάνος μπακ, ο οποίος έχει πάρα πολλά ανεβάσματα. Διψήφιο αριθμό ασίς τα τελευταία χρόνια, το 2013 και μετά, σχεδόν κάθε χρόνο. Με εξαίρεση τη σεζόν 16-17 που είχε ένα τραυματισμό. Το ξέρει ο Μπέλ Φερέιρα, γιατί τη σεζόν 17-18 είχε δοθεί δανεικό στην Μπράγκα από τη Sporting και τον είχε προπονητή εκεί. Ναι. Είχε κάνει μια φοβερή σεζόν τότε και πέρσι γεμάτη σεζόν στη Sporting ξανά. Mm-hmm. Οι Πορτογάλοι επιμένουν, από το Σάββατο ξεκίνησε και μέχρι και σήμερα επιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει συζητήσει με τη Sporting. Από την άλλη, το μόνο που φαίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση να μην κολλάει είναι η ηλικία. Γιατί μιλάμε για ένα μπακ 31 χρονών, που ο ΠΑΟΚ παίκτη over 30 πλέον δεν κοιτάει, αλλά δεν αποκλείεται του Τζέφερσον να προχωρήσει, γιατί τα στοιχεία τα έχει και τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Μπέλ Φερέιρα στον ΠΑΟΚ. Κοίτα, εγώ με τις άποψεις ότι σε συγκεκριμένη θέση ίσως σου χρειάζεται και ένα έμπειρος ποδοσφαιριστής, γιατί η θέση του Χαφ είναι λίγο νευραλγική στο ποδόσφαιρο γενικότερα και ειδικότερα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Άρα, άμα βρεις έναν παίχτη ο οποίος συγκεντρώνει ένα καλό πακέτο αγωνιστικών χαρακτηριστικών και λίγο μεγαλύτερος να είναι, και ειδικά στην περίπτωση του ΠΑΟΚ που γενικότερα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές σε καλή ηλικία, μπορείς να κάνεις στραβά μάτια με το κομμάτι της ηλικίας του. Για μέσο λες εσύ τώρα. Ναι, ναι, για μέσο. Γιατί το Τζέφερσον είναι αριστερό μπακ, αλλά το θέμα είναι ότι και στην μεσαία γραμμή δεν μπορείς να φορτώσεις, ναι, πολύ. Ηλικιακά, γιατί έχεις το Μαουρίσιο που θα έρθει, έχεις το Βέλμπρουμ που σε κάποια στιγμή θα έρθει, δεν μπορείς να πάρεις και τρίτο που είναι over 30-31. Για αριστερό μπακ, αυτό που ήθελα να πω και να συμπληρώσω είναι ότι επειδή έχεις το Βιερίνια που είναι σε μια ηλικία, πόσο είναι Βιερίνια, 31-32, πόσο είναι? 31 νομίζω. 31, ναι, εντάξει. Εκεί ενδεχομένως να πας σε μια άλλη λύση, αν και έχεις το Γιαννούλη για νεαρό πρόσπεκτα, ας πούμε, έτσι ένα project το οποίο μπορείς να αξιοποιήσεις ηλικιακά συγκεκριμένη θέση. Απλά είναι αυτό που λες και εσύ, ότι ο χρόνος πιέζει και ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε η ώρα να επιτέλους να κάνει μια επιλογή
Γιατί φεύγει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του την Πέμπτη και θα είναι και αυτό στο οποίο θα γίνει και το τελικό μοντάρισμα επί Φερέιρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι λέγαμε, ας πούμε, πριν ένα μήνα ότι αν έμενε π.χ. ο Κάνιας ή ο Σάκοφ, πάλι ο Πάουκ είχε ανάγκη για έναν ακόμα μέσο. Αυτή τη στιγμή λίγη και δεν έχει υπάρξει καμία άλλη κίνηση. Δηλαδή τώρα παρακαλάμε να είναι υγιής ο Καντουρί, ο Κάτσε, ο οποίος και μόνος του το έλεγε το παιδί, επέστρεψε με το μυαλό του ότι δεν θα μείνει και τελικά αυτή τη στιγμή είναι υπεραπαραίτητος. Ο Αουγκούστο, ένα παιδί το οποίο βγήκε πρώτη φορά από τη Βραζιλία με καλά στοιχεία μεν, πολύ καλά στοιχεία, αλλά θέλει να μπει σιγά σιγά, δεν πρέπει να τον κάψεις. Ναι. Ο Μίσιτς υπάρχει, ο οποίος Μίσιτς δεν ταιριάζει, τουλάχιστον δεν φάνηκε στο πρώτο στάδιο που μας έδινε να ταιριάζει σε αυτό που θέλει να παίξει ο Μπελφερέρα, οπότε η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχει ένα ακόμα όνομα που γράφτηκε σήμερα στην Ισπανία για τον Σετσίνι της Μάλαγα, όπου επίσης βέβαια δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη βάση, δηλαδή όσο το έχουμε ψάξει δεν προκύπτει από κάπου ότι όντως υπάρχει βάση. Παίκτησε γεννημένος στην 96, μέσος, με καλό πόδι το δεξί, αλλά δεν έχει βρει τον χρόνο που ήθελε στη Μάλαγα, που δεν είναι στα καλύτερά της. Δεν νομίζω ένας τέτοιος παίκτης ότι μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά στον ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή με φόντο τα παιχνίδια των προκριματικών της Champions League και της ομίλους. Ναι. Και δεν προκύπτει από κάπου ότι όντως ο ΠΑΟΚ το τρέχει τόσο πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, προφανώς και υπάρχουν διάφορα ονόματα δεξιά-αριστερά. Σία είναι Μπέμπη να κλείσει κάτι για τον ΠΑΟΚ ή έστω να προχωρήσει περισσότερο με υπόψη. Αυτή τη στιγμή είναι στασιμότητα σε όλα τα μέτωπα. Εμείς δεν λέμε να το παίξει αύριο, να υπογράψει, να φύγει. Το θέμα είναι το ότι μιλάμε για την Πέμπτη είναι σαν έτσι, μια αφετηρία. Όπως έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, υπάρχει καθυστέρηση σίγουρα. Το λέμε και όλο τον πόδι, δεν το αρνητεί κανείς. Ακόμα και ο Πρέσπο στη συνέντευξη που έδωσε στη Φόρτσα το είπε, ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πρωταγωνιστήσει και στις τρεις οργανώσεις πρέπει να έχει βάθος και τώρα δεν το έχει. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, περιμένουμε. Νομίζω αυτές οι μέρες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Κοίτα, γενικότερα είναι όλοι εδώ. Ναι. Είναι μια σεζόν που ειδικά και για τις ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ ή Άρης που παίζουν Ευρώπη, είναι μια σεζόν που μπορεί, έχει σίγουρα μάτς 26 συν τα play-off 36 και αν προχωρήσουν και στο κύπελο και στην Ευρώπη μπορεί μετά να φτάσουμε μέχρι τα 50-55 παιχνίδια, άρα σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα roster το οποίο θα έχει 27-28 παίχτες τουλάχιστον. Εντάξει, παίχτες οι οποίοι θα έχουν ενεργό ρόλο στο rotation κιόλας, έτσι, γιατί θα τους χρειαστείς, τραυματισμοί θα υπάρχουν. Ο Αμπέλ Φερέρα έχει πει ότι θέλει 22-23 παίχτες. Ναι. Δεν θέλει παραπάνω. Σύνθρονο το φύλλο, προφανώς. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει τόσο το νούμερο στο ρόλο. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο του φτάνουν να ξέρεις αυτός ο αριθμός παιχτών. Κοίτα, μέσα από το rotation είναι καλά. Ναι. Νομίζω. Δεν μπορεί νομίζω να κάνει κάτι διαφορετικό, γιατί μετά ξεφεύγει πολύ και ο αριθμός. Γιατί δεν θα πεις ότι στο κύπελο π.χ. κάνω το τεράστιο rotation και βάζω μια δεύτερη δεκάδα. Γιατί έτσι όπως έχει αλλάξει πλέον το κύπελο, που φύγαμε ευτυχώς από αυτή τη λογική των ομίλων, που δεν χρειάζονται για κανέναν απολύτως λόγο, ουσιαστικά τα μάτς που παίζεις είναι ο στόχος. Προχωράς και δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Οπότε δεν έχεις το περιθώριο να κάνεις τεράστιο rotation κάπου. Ο ΠΑΟΚ πάει να χτυπήσει ξανά το πρωτάθλημα, πάει να μπει στο ομίλο της Champions League, πάει να πάρει το κύπελο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι λιγότερο. Ναι. Δεν είναι ότι μπορείς να ρισκάρεις τόσο πολύ, δηλαδή, και ότι θα χρειάζεται να κάνεις τόσο μεγάλο rotation. Ο Φερέιρα κρίνει ότι του κάνει ένα roster 22-23 παικτών εις άξιον, σύν θεματοφύλακες. Και προφανώς και τους τρεις μητρούς που θα υπάρχουν στο roster. Και μιας το λέμε αυτό, νομίζω ότι προχωρώντας προς την Πέμπτη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τι θα κοπούν. Γιατί θα κοπούν παίκτες που δεν θα ταξιδέψουν. Μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για αυτά που σου φάω, να ξέρεις. Κοίτα,
υπάρχουν όντως κάποια σημάδια για συγκεκριμένους παίκτες. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άκομψο το να πει κάποιος από τώρα, Δευτέρα βράδυ ή και το πρωί, γιατί γράφτηκε σήμερα το πρωί, γράφτηκαν κανένα δύο ονόματα. Πια. Γράφτηκε, ας πούμε, από χθες είχε γραφεί το Λάμπρου. Ωραίος παίκτης. Καλώς. Το θεωρώ άκομψο το να συζητάμε, ναι, δεξιά και αριστερά. Καλύτερα να το βγάλει πρώτα η ομάδα. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, στην τελική. Κανένας δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά αυτή τη στιγμή ότι ο Χ παίκτης θα κοπεί. Πραγματικά κανένας. Αυτοί που δεν θα κοπούν σίγουρα είναι οι Χαφ. Ναι, σίγουρα νομίζω. Εκεί δεν υπάρχει άγχος. Όχι, εντάξει, ότι περιμένουμε, και είναι λογικό, περιμένουμε εκπλήξεις. Ενδεχομένως ναι, γιατί άλλος προπονητής και άλλη φιλοσοφία ο Λουτσέσκου, άλλος προπονητής και άλλη φιλοσοφία Μπελ Φερέρα. Οπότε παίκτες που επί Λουτσέσκου θεωρούνταν σίγουροι μπορεί τώρα να μην είναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα να περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί η αποστολή, να δούμε ποιοι θα κοπούν, ποιοι δεν θα πάνε στην Ολλανδία και από εκεί πέρα τι θα αποφασιστεί. Σίγουρα πρέπει να κοπούν παίκτες, με δεδομένο και το γκρουπ που θέλει ο Φερέρα, γιατί λογικά και καλώς αυτών των πραγμάτων θα πάνε και όλα παίκτες έξτρα στο δεύτερο στάδιο με μεταγραφές. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να κοπούν κάποιοι. Ναι. Θα το δούμε την Τετάρτη και αυτό το κομμάτι. Και από εκεί πέρα υπάρχει και το κομμάτι των διαρκείας, το οποίο προχωρούν πραγματικά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα έκλεισαν στα 12.015. Μέχρι την Παρασκευή είναι ανανεώσεις. Από Δευτέρα 22 του μήνα, που είναι και η κλήρωση και θα μάθουμε και τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα προκριματικά της Champions League. Τη Δευτέρα ελευθερώνονται όσες θέσεις δεν ανανεωθούν και από εκεί πέρα ξεκινάει ο μεγάλος χαμός, νομίζω, για να δούμε πού θα κλείσουν τα διαρκείας. Στο στόχαστρο της Φιωρεντίνα ο Κάτσε. Βλέπουμε εδώ πέρα, να το... Ναι, εντάξει. Νομίζω είναι κάτι που έχει γραφτεί αρκετά. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη κρούση για τον Κάτσε, όπως δεν υπάρχει και αυτό που έβγαινε από την πλευρά του Ζαμπά για τα 15 εκατομμύρια της Βέρντερ, για τα 13 εκατομμύρια της Βέρντερ. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Κάποια επίσημη κρούση για κάποιον παίκτη του ΠΑΟΚ. Υπήρχε πραγματικά εκείνη η υπόθεση για τον Καντουρί, δεν προχώρησε όμως. Ναι. Και από εκεί πέρα και για το Λιμιό έχει γραφτεί στο εξωτερικό. Προφανώς διάφορα ονόματα παίζουν, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια πρόταση για παίκτη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Τώρα η ομάδα έχει προπονήσεις. Στην Ουκρανία, Νίκο Βαδόβουλε, την ίδια ώρα κάνουν γκάλο play για το πού θα κλείσει ο Χατζηρίδης. Τέτοια στο Περάρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος τον πάρει. Όχι, δεν είναι κακός παίκτη. Θα έχει κάνει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Καμιά φορά κι εγώ παρασύρωμαι. Ένας παίχτης, αν δεν πιάσει μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Απλά δεν τέριαξε, ναι. Δεν κούμπωσε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως ισχύει και στην περίπτωση του Χατζηρίδη. Ναι, δεν κούμπωσε και αγωνιστικά. Αλλά νομίζω ότι ο Χατζηρίδης δεν κούμπωσε ποτέ, ίσως και περισσότερο, εξαγωνιστικά. Δηλαδή, το να σε ενοχλεί το γεγονός ότι συμπαίκτες σου, αντί να σε φωνάζουν Χατζηρίδη, σε λένε Χάτζε, και θεωρείς ότι είναι ένα υποκοριστικό παρατσούκλι το οτιδήποτε που δεν σου ταιριάζει, και το λες κιόλας σε συνέντευξή σου, ότι ναι, με φωνάζουν Χάτζε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, κάπου εκεί καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν κολλάει. Ναι. Ή ας πούμε αυτό που είχαν πει ο Κάνιας και ο Σάκοφ, ότι υπάρχουν παίκτες που αργούν 2-3-5 λεπτά στην προπόνηση, ο Χατζηρίδης αργούσε σε κάθε προπόνηση πάνω από μισή ώρα. Είχε κίνηση. Το έχουν πει στην συνέντευξη του ΠΑΟΚ TV και νομίζω το ότι είχαμε πεθάνει όλοι. Δηλαδή είχαμε πέσει κάτω. Δεν το λες αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα βασικά. Ξέρεις την ποντιλιάρισμα έχει μέχρι τη Μεσήμβρια. Ο οποίος Σάκοφ ήταν ο μόνος που είχε πιο στενή επαφή με τον Χατζηρίδη και το είπε αυτός. Ναι. Δηλαδή σκέψου οι άλλοι. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν έφτιαξε ποτέ αυτός ο παίκτης. Και δεν έχει βρει ακόμα και ομάδα, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Δεν θα χαθεί νομίζω. Μάλιστα. Η ομάδα δεν κάνει προπονήσεις αυτές τις μέρες ή... Κάνει. Κάνει, ωραία. Έκανε και σήμερα το απόγευμα. Ωραία. Είχε ένα διήμερο ρεπό στο Κυριακό. Πήγαν πολύ Χαλκιδικοί. Καλά που θα πήγαν. Σήμερα προπόνηση το απόγευμα, αύριο κανονικά και την Τετάρτη. Like Χαλκιδική, no way. Και την Πέμπτη αναχώρηση. Μάλιστα. Ωραία, Καπεκαβριλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, παρακαλώ. Ήταν καταλυτική η παρουσία σου σημερινή εκπομπή, νομίζω.
Να ευχηθώ... Σαν επαγγελματίας Νίκο έκανα τη δουλειά μου, τώρα από εκεί πέρα εσύ δεν έκανες το κομμάτι που έπρεπε να κάνεις. Να ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ στη δροσερή Πηλαία, στη μαγευτική Πηλαία, την ιδυλιακή. Μην αποκαλύπτεις ρε παιδί μου. Εντάξει, εκεί που πάνε τα χοντρά πορτοφόλια. Καλό αυτό, ναι. Και θα τα ξαναπούμε. Θα το δούμε, θα το δούμε, ναι. Ναι. Αν κάνεις αυτό που πρέπει, ίσως. Την επόμενη φορά θα αναπληρώσω. Αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Αγάπη Γαβριλίδου. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την Αγάπη Γαβριλίδου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο break σιγά-σιγά. Στίχημαν μαζί μας. Στίχημαν και στίχημα.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Εύκολα και απλά κατεβάζει την εφαρμογή της στο τάμπλετ ή το κινητό σας και παίζετε live από ποδόσφαιρο μέχρι τένις. Το οποίο ήταν και επίκαιρο χθες με το Wimbledon και το φοβερό τελικό που είδαμε Τζόκοβιτς Φέντερερ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Όσο ο Βασίλης Καβαδίας σιγοψιθυρίζει τους αγγελικούς στίχους της Μπέις Αγγλίρα. Εδώ είναι. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέρ που μπαίνει στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Μόνο στον Νίκο Σαββαδόπουλο σήμερα. Δώσαμε ένα ρεπό στον Νίκο Μοσχοβίτη, στον φίλο, πρώτα φίλο και μετά συνάδελφο Νίκο Μοσχοβίτη. Στο διάλειμμα έγινε κάτι το οποίο θα μας κρατήσει νομίζω τουλάχιστον μέχρι τις 2-3 που θα είμαστε ξύπνοι. Ήταν πολύ, πολύ καθοριστικό αυτό το οποίο συνέβη. Και το σκεφτόμενο το μεταξύ έλεγα χθες που ήμουν σπίτι το βράδυ, λέω πάρω βρωμιά. Αλλά λέω τώρα θα πάω στο ραδιόφωνο, θα αρχίσω να παίρνω βρωμιές εκεί. Δεν θα φάω βρωμιά. Και έβρασα κάτι λουκάνικα κοτόπουλο, ρε φίλε, τα οποία θεωρούνται υγιεινά. Και δούλεψα έτσι. Καλά ήταν. Εντάξει. Τίμια, έχω και κάτι πιτούλες εκεί πέρα κτλ. Έβαλα και λίγο barbecue sauce. Έβαλα και κάτι πατατάκια ρίγανη λέει από δίπλα. Έκουψα και μισό αγκουράκι. Εκπληκτικά πράγματα. Καλή όρεξη, ρε φίλε. Να φάει κάποιος. Μπορεί κάποιος να έχει μια λιγούρα βραδινή. Αλλά να φάτε τώρα. Άμα κοιμηθείτε 1-2. Άμα να κοιμηθείτε 12, μην φάτε καθόλου. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ανοίξω γραμμές, ρε φίλε. Ανοίξω γραμμές. 2, 3, 10, 287 και 38. Και όποιος θέλει, κατά καλό καιρό, στη μέση της θερινής περίοδου, παίρνει τηλέφωνο. Και είμαστε ακριβώς, φίλοι, 15 Ιουλίου. Done. Για να τα πούμε μέχρι και τις 12, μέχρι να πω και εγώ τα δικά μου, που έχω να κάνουν με τον... Οπα, εδώ είμαστε. Μετά του Άρεος. Λοιπόν, στον Άρη, επειδή στέλνανε και ρωτούσαν νωρίτερα και φίλοι της ομάδας τι έχουμε με τον Ιμπάνιες. Ο Ιμπάνιες επέστρεψε σήμερα στην Κροατία, αφού βρέθηκε χθες στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον μάνατζερ και πεθερό του, τον κύριο Ντάρκο Άλεγκιτς, και μιλήσανε με τους ανθρώπους του Άρη. Ο Άρης κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση στον ποδοσφαιριστή, τα βρήκε μαζί του όσον αφορά τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του. Υπάρχει απόσταση όσον αφορά το δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του. Ο παίχτης επέστρεψε σήμερα στη χώρα του βασικά, στην Κροατία που είναι η βάση του, λόγω της σύζυγου του, μαζί με τον μάνατζερ του. Η σιγή ηχθείος που υπάρχει από την πλευρά του Ιμπάνιες δίνει μια αίσθηση ότι δεν πολύ ψήνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι όμως και αρνητικός. Αν μέχρι χθες, πριν κάτσουν στο ίδιο τραπέζι δύο πλευρές, φάνταζαν πολλές πιθανότητες, τώρα δεν είναι τόσες. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να δώσω τέλος στα χέρια, αλλά νομίζω ότι έχει δυσκολέψει κάπως η περίπτωση του Ιμπάνιες και είναι καθαρά στο χέρι του να ολοκληρωθεί θετικά το deal, αν δηλαδή ρίξει νερό στο κρασί του όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχει για το δεύτερο χρόνο ο ποδοσφαιριστής. Το ότι ήρθε αυτός σε αυτή την επαφή που έγινε. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο μάνατζερ του μίλησε με τους ανθρώπους του Άρη και είπε να τα πούμε, να βρεθούμε από κοντά κτλ. Και κανονίστηκε αυτό το ραντεβού το οποίο έγινε χθες στην Θεσσαλονίκη. Δείχνει ότι θέλει να έρθει. Απλά προσπαθεί, θεμητό σε έναν βαθμό, δεν αντιλέγω εγώ, να αποκομίσει το δυνατό περισσότερα χρήματα από αυτό το deal που θέλει να κλείσει με τον Άρη. Πρώτο μάνατζερ του νομίζω περισσότερο. Και μετά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Μέχρι αύριο αυτό το οποίο λέει η πλευρά του Ιμπάνιες. Και επειδή είχαμε και μια επικοινωνία μαζί του σήμερα.
είναι ότι αυτό το οποίο λέει ο παίκτης είναι ότι μέχρι αύριο θα απαντήσει. Αν απαντήσει αρνητικά, ο Άρης ενεργοποιεί τις εναλλακτικές του και ο Ιμπάνιες ψάχνει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Άρης ελπίζει ο παίκτης να απαντήσει θετικά για να κλείσει από αύριο το κενό το οποίο υπάρχει στο αριστερό άκρο της άμυνας, το κενό βασικά, το κενό που υπάρχει πίσω από τον Γκόρχουτ, στο αριστερό άκρο της άμυνας, αν και στην περίπτωση του Ιμπάνιεθ, νομίζω ότι η Ιμπάνιεθ θα είναι περισσότερο για βασικό και ο Γκόρχουτ ως εναλλακτική. Ιδάλλως θα πάει σε άλλες λύσεις και σε αυτές που έχει στη λίστα του. Έχει αρκετές, έχει ξεχωρίσει βέβαια κάποιες συγκεκριμένα. Έχουν δει πολλές περιπτώσεις αριστερών μπακ οι άνθρωποι του Άρη τις προηγούμενες μέρες. Και στόχος τους είναι μέσα στα επόμενα 24 ώρα να τελειώσουν και με αυτή την υπόθεση για να κλείσει αυτός ο πρώτος κύκλος των βασικών μεταγραφικών κινήσεων που θέλει να πραγματοποιήσει ο Άρης, έχοντας κάνει τις περισσότερες άλλωστε με παίκτες όπως ο Ιντέγιο, όπως είναι ο Ντουάρτε, όπως είναι ο Σούντγκρεν, και μένει αυτή η εκκρεμότητα με το αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν θα γίνει άλλη κίνηση από εκεί και πέρα μέχρι τουλάχιστον τα παιχνίδια με την ΑΕΛ Εμεσού. Αναλόγως μετά ο Άρης θα κινηθεί, αν περάσει δηλαδή θα πάει για παίχτες με υψηλότερα συμβόλαια, αν όχι θα χαμηλώσει φυσιολογικά το μπάτζετ του και θα διαμορφώσει διαφορετικά τα οικονομικά του δεδομένα για την νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο με τα γραφικά. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, η ομάδα επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μετά το ρεπό που δόθηκε χθες από τον Σάβα Παντελίδη. Με νέο πρόσωπο τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος ήρθε χθες στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα έκανε και την πρώτη του προπόνηση επιτέλους με τα κεντρινόμαυρα. Τον υποδέχτηκαν οι συμπαίχτες του. Ήταν η πρώτη προπόνηση πυρηνικού εδάφους και για τον Λούκα Σάσα, ο οποίος συμμετείχε για μόλις δεύτερη φορά στο πρόγραμμα της ομάδας. Θυμίζω ότι είχε κάνει μια προπόνηση την Πέμπτη στην Ολλανδία και την Παρασκευή έκανε ατομικό πριν το φιλικό με την Αϊτχόφεν. Θα τον δούμε λογικά στο παιχνίδι, στο τεστ της επόμενης Πέμπτης με τον Ατρόμητος ο Κλεάνθες Βικελίδης, για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα από τον Βραζιλιάνο Χαφ. Και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας νομίζω ότι θα έχουμε μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για το κατά πόσο ο Παντελίδης τον υπολογίζει για βασικό κόντρα στην ΑΕΛ Εμεσού. Είναι και θέμα αγωνιστικής ετοιμότητας, είναι και θέμα τακτικής ετοιμότητας. Για δώσου λίγο, Βασίλη. Τοξικό, πολύ τοξικό. Πάρα πολύ τοξικό. Πάρα πολύ τοξικό, να ξέρεις. Και θα φανεί τι θα γίνει με τον Σάσα και αν θα είναι στα βασικά πλάνα του Σάβα Παντελίδη μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο ο Άρης, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Σήμερα επέστρεψε, χθες βασικά επέστρεψε από την Βουλγαρία ο Τόλης ο Τερζής, έχοντας δει τα πρώτα φιλικά της ΑΕΛ Εμεσού και έχοντας σχηματίσει μια αρκετά καλή εικόνα για τον Κυπριακό Σύλλογο. Θα ενημερώσει το Σάβα Παντελίδη σχετικά με αυτά τα οποία είδε από τους Λεμεσιανούς, ποια είναι τα ατούτους, τι πρέπει να προσέξει ο Άρης, και αναλόγως ο προπονητής του Άρη θα προσαρμόσει την τακτική του και την προετοιμασία της ομάδας πάνω στις πληροφορίες και στην έκθεση την οποία θα του παραδώσει ο Τόλης Τερζής, ο οποίος, επαναλαμβάνω, βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Βουλγαρία για να δει από κοντά την ΑΕΛ Εμεσού. Ο Γιουνές, όπως έγινε γνωστό σήμερα, υπέστη μια διάταση στο φιλικό με την Αϊτχόφεν. Αυτό έδειξε η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε και θα μείνει 12 μέρες εκτός δράσης. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται για το πρώτο μάτς με τους Κύπριους και θα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει τη ρεβάνς η οποία θα γίνει στην Λάρνακα την 1η του Αυγούστου. Ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του θα φανεί και κατά πόσο έχει πιθανότητα να τεθεί στη διάθεση του Σάβα Παντελίδη για το συγκεκριμένο ματς. Είναι καντεμιά πάντως για τον Γιουνές, γιατί και ο ίδιος περίμενε αρκετά αυτά τα παιχνίδια
με την ΑΕΛ Μεσού, όχι τόσο λόγω αντιπάλου, αλλά επειδή ήταν ευρωπαϊκά παιχνίδια, το έχει δηλώσει και με το πλαίσιο μια εκδήλωση που είχε γίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ότι έχει του δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο αυτά τα παιχνίδια και τα περίμενε πώς και πώς, αλλά η τύχη του γύρισε την πλάτη στο φιλικό με την Αιτχόφεν, αποχώρησε τραυματίας και από τη στιγμή που υπέστη διάταση, όπως έδειξαν εξετάσεις, οι οποίες υποβλήθηκε, δεν θα είναι στη διάθεση ο Άβα Παντελίδη για το συγκεκριμένο ματς. Έτσι πλέον ως εναλλακτική πίσω από τον Ιντέγια πηγαίνει ο Ντιγκινή, αφού απουσιάζει ο Γιουνές. Στο ματς με την Αιτχόφεν, ο Παντελίδης έδειξε ότι σκέφτεται τον Νιγηριανό για τη βασική εντεκάδα. 90 λεπτό δεν νομίζω να βγάλει, να είναι σε θέση να βγάλει. Υπάρχει εναλλακτική του Ντιγκινή. Βέβαια, ο Ντιγκινή υπάρχει ως επιλογή και στα άκρα αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Διότι ο Λάρσον είναι αμφίβολος. Ναι, μεν ανεβάζει ρυθμούς, αλλά ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το Σουηδό κατά πόσο θα προλάβει το μάτς με την ΑΕΛ Μεσού. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν ο Ντιγκινή, όσο ο Λάρσον είναι αμφίβολος, υπολογίζεται για τα άκρα μαζί με το Φετφατζίδη. Είναι θέμα τα οποία θα δει ο Σάββας Παντελίδης μέσα σε επόμενες μέρες. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό, νομίζω, και από την κατάσταση στην οποία θα είναι ο Λάρσον και κατά πόσο θα προλάβει, αν όχι να είναι έτοιμος για δεκάδα, τουλάχιστον να είναι στην αποστολή για το μάτς με τους Κύπριους. Κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει στα τέλη αυτής εβδομάδας, το αργότερο στις αρχές της επόμενης. Νέο πρόσωπο και πέρα ήταν ο Μπρούνο Γκάμα σημερινή προπόνηση. Τον περιμέναμε τον Πορτογάλο. Αυτό έλεγε και η ενημέρωση της ΠΑΕ το προηγούμενο διάστημα, ότι στα μέσα Ιουλίου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσει εδώ πέρα, θα μπει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και εκεί πέρα στο πρώτο διάστημα του Αυγούστου αναμένεται να μπει κανονικά στις προπονήσεις με την ομάδα σε κανονικούς ρυθμούς και σταδιακά να τεθεί στη διάθεση του Σάββα Παντελή. Νομίζω ότι ο Γκάμα, το έχουμε ξαναπεί, 100% έτοιμος θα είναι Σεπτέμβρη προς Οκτώβρη, γιατί ήταν ένα μεγάλο το διάστημα της απουσίας του. Ήταν σοβαρός και τραυματισμός που υπέστη, θέλει προσοχή, δεν θέλει βιασύνη, ειδικά όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι στα 31 του χρόνια. Άρα δεν νομίζω να βιαστούν και οι άνθρωποι του Άρη και θα περιμένουν τον Πορτογάλο εκεί πέρα Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Παντελίδη και να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί, γιατί στις προπονήσεις θα μπει λογικά νωρίτερα, αλλά μετά είναι θέμα ετοιμότητας και κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Πορτογάλος εξτρέμ. Στην ΚΑΕ Άρης ανακοινώθηκε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Άκη Σακελαρίου αντιπρόεδρο, το γνωστό ηθοποιό. Ψάξε ρε φίλε το... Πάτα στο YouTube 30 Dirty, είμαστε στον αέρα. Μπορεί αν το ακούσεις να θυμηθείς σειρά. Με Βίγη Κουλιανού, Δημήτρα Ματσούκα, στα πολύ πρώτα της χρόνιας... Ναι, είχε και Ματσούκα, ρε φίλε, η οποία ήταν, τα είχε στη σειρά με τον Ηρακλή Μιχαηλίδη. Μιλάμε για ανομαλία εδώ. Εγώ εκεί τον είδα πρώτη φορά, το συγκεκριμένο. Ωραία σειρά, οκ. Okay. Εντάξει, πολύ καλό ηθοποιό, από του καλύτερου γενιά του. Τώρα για αντιπρόεδρο Sky Aris, δεν ξέρω κατά πόσο κάνει όχι. Απλά είναι αυτό που λέγαμε και το απόγευμα, παιδιά, για όσου ακούγανε. Προσπαθεί ο κύριος Βουλιέλμος να παρουσιάσει κάτι αυτή τη στιγμή. Να παρουσιάσει ένα σχήμα στην αυριανή Γενική Συνέλευση, που είναι πολύ κρίσιμη, του Ερασιτέχνιαρ, με κεντρικό θέμα ζήτηση φυσικά το μπάσκετ. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από ανθρώπους που μπορεί στις δουλειές τους να είναι πάρα πολύ καλοί, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά δεν είναι διοικητικό συμβούλιο μιας καλαθοσφαιρικής ομάδας το συγκεκριμένο. Δεν έχει άτομα τα οποία γνωρίζουν από μπάσκετ. Δεν έχει άτομα που γνωρίζουν από την καθημερινή λειτουργία μιας ΚΑΕ. Και αμφιβάλλω, δανείζομαι αυτό το οποίο έγραψε ο Αντώνης ο Γκάτζιο σήμερα στο blog του στο About Aris, κατά πόσο θα είναι σε θέση να δίνουν κάθε μέρα το παρόν στην... στα γραφεία, που είναι απαραίτητη παρουσία ανθρώπων της ομάδας. Έβαλες, ρε φίλε, το βρήκες, ρε σκύλια. Το βρήκες. Άξε και λαρίο, ρε φίλε, είμαστε στον αέρα.
Πολύ ωραίο το πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Τι θυμάσαι τώρα καθόλου τη σειρά, σου έρχεται. Ήταν ένας από τους λόγους που αγάπησα το ραδιόφωνο αυτή τη σειρά. Και με αφορμή τον Άκη Σακελαρίου τη θυμήθηκα πάλι σήμερα. Την έχω δει τρεις φορές επανάληψη στο YouTube. Ναι. Ήταν ωραία σειρά. Ήταν από τις πολύ καλές σειρές του Μέγκα, τις οποίες δεν τις θυμάται πολλοί κόσμος. Αλλά είχαν ψήσει πάρα πολύ κόσμο και μου το έχουν πει και κάνει γνωστή με το ραδιόφωνο τότε. Με τη φάση του ραδιοφώνου γενικότερα. Για δώσ' και δώσ'. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, Βασίλη Καβαρία, θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διάλειμμα της απόψινής εκπομπής. Στοίχημαν και στοίχημα.gr μαζί μας. Μην ξεχνάτε ότι η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος στηρίζει τον Μπαλαντέρ. Πάμε σιγά σιγά στο break υπό τους ήχους των 30 Dirty. Για τους παλιούς όσοι θυμούνται και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισά. Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής, Βασίλη Καβαδία. Κι όμως εδώ στον Λίμπερο 107,4, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλειος Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Τι έχουμε εδώ, δεν έχουμε τίποτα εδώ. Εξαιρετικά. Και η Ματζιούξ έχει άδεια, δηλαδή για το Θεό, τι έγινε. Όλοι άδεια έχουν. Πήραμε μια άδεια εμείς. Πήραν έδα και οι υπόλοιποι. Δύσκολο ύπνο θα έχω απόψε. Πολύ δύσκολο ύπνο. Λοιπόν, θέλω να είπαμε τα μηνύματα στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχει γίνει σήμερα το μεταξύ κλάμα στο μπάσκετ. Για όσοι δεν το πήρατε χαμπάρι. Με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι μία ανακοίνωση στην οποία λέει έκπτωση 50% στους Ολυμπιακούς για διαρκεία στο ΆΚΑ. Και λέει η ανακοίνωση τώρα, πρόσεξε, γιατί είσαι DPG. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο ΠΑΠ, έπειτα από την οριστική επικύρωση του υποβιβασμού της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην αλφαδίθμητη κατηγορία και με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους αγαπούν τον ελληνικό μπάσκετ, ανακοινώνει ότι όποιος φίλαθλος του Ολυμπιακού επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα μετρή της Basket League, όπως φυσικά και των άλλων διοργανώσεων που θα μετέχει ο Παναθηναϊκός, προσκομίζοντας την κάρτα διαρκείας ΚΑΕ Ολυμπιακός υπερσινής αγωνιστικής περίοδου, θα έχει 50% έκπτωση στην αγορά εισιτηρίου διαρκείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού, θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι όσοι αγαπούν πραγματικά το εθνικό μας σπορ και παράλληλα επιθυμούν να παρακολουθούν από κοντά αγώνες μεταξύ των ομάδων που ανήκουν στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Πολύ ωραίο, εντάξει. Βέβαια έχουν ξεφύγει αυτοί οι δύο, αν το δούμε λίγο σοβαρά. Αλλά σαν τρολάρισμα ήταν καλή. Έρχεται η απάντηση του Ολυμπιακού, με print screen κιόλα. Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Ολυμπιακός social media, σε μια κίνηση με στόχο να πικάρει τον Παναθηναϊκό, κατέθεσαν συμβολικά λέει 8 ευρώ στους πράσινους λογαριασμούς για το Power Live. Και έχουν βάλει την απόδειξη από την Τράπεζα Πειραιώς κιόλα από ό,τι βλέπουμε, WinBank κτλ. Κατάθεση 8 ευρώ και λέει: ανταποκρινόμενοι στην έκκληση για βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκειμένου να μείνει ζωντανός ο μεγάλος μας αντίπαλος, συμβάλλουμε και εμείς στον αγώνα του Keep Power Alive. The day, ναι, 1 εβδόμου 2020 και ανέβασα τη σχετική απόδειξη της κατάθεσής τους. Και μετά έρχεται κόντρα απάντηση το Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που ανέβασε ένα story από τα αγαπημένα του με αφορμή τα 8 ευρώ που κατέθεσαν οι Αγγελόπουλοι. Και γράφει λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: δεν τα δίνετε καλύτερα στο Μιλουτίνοφ ή στη ΔΕΗ, θέλοντας με τη σειρά του να πικάρει τους Πειραιώτες. Άμα είναι σε αυτά και δεν βλέπουμε Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς να πλακώνονται στους δρόμους, εγώ δεν είμαι πολύ κατά. Αλλά να μην μπούμε σε δικασία τέτοια πικαρίσματα, αναρτήσεις, απαντήσεις, κόντρα απαντήσεις, να δημιουργούν κλίμα τέτοιο που σε μια εβδομάδα να βρεθούν Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και ασφάζονται στους δρόμους της Αθήνας ή σε οποιοδήποτε άλλο δρόμο. Έτσι. Μέχρι ένα σημείο είναι μια καλή καζούρα. Μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στα σοβαρά του σήμερα ανακοίνωσε τον Φριντέτ, Εχτάρα, ο συγκεκριμένος, με σούτ που σκοτώνει. Από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην φετινή Ευρωλίγκα, ίσως και πιο ηχηρή μετά του Μύρωτιτς, θα πω εγώ, ο οποίος πήγε στην Μπαρτσελόνα με ένα συμβόλαιο στο Θεό
και θα πάρει ένα σκασμό λεφτά για 5-6 χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, ήταν από τις ειδήσεις που ξεχώρισαν στη σημερινή ημέρα, γενικότερα στα του ελληνικού αθλητισμού. Ποδοσφαιρικά δεν έχει κάτι, είναι η αλήθεια. Παναθηναϊκός πήγε στην Ολλανδία για να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Για τον ΠΑΟΚ μας τα είπε νωρίτερα η Αγάπη Γαβριλίδου. Για τον Άρη είπαμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, περιμένοντας την οριστική απάντηση για την περίπτωση του Ιμπάνιες. Στην Εθνική είχαμε το διαζύγιο της ΕΠΟ με τον Άγγελο Αναστασιάδη, που είναι αντέδρασε ο Βασίλης Καβαδίας, πρέπει να στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που έφυγε ο Άγγελος από την Εθνική. Δεν έχει εδώ πέρα τάγκη Εθνική. Παίρνει την μέρα, λέει, Ευρωπαϊκός μου 2020. Λοιπόν, να σε δεις τέλος από την Εθνική ομάδα. Ο πρόεδρος ΕΠΟ, λέει, Ευαγγέλης Γραμμένος, συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας με τον κύριο Αναστασιάδη και η Ελληνική Ομοσπονδία βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση προπονητή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Εκτός από τον Άγγελο Αναστασιάδη, παρελθόν αποτελέσουν τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων Άγγελος Μπασινάς και ο βοηθός του στον πάγκο της Εθνικής Τέλειος Γιαννακόπουλος. Εγώ θα πω και ο γιατρός του μαζί. Εξαίρετος ο κύριος Οικονομίδης, τον έχω γνωρίσει. Έχει αναλάβει πολύ δικό μου άτομο τους τελευταίους μήνες. Πολύ καλός γιατρός. Αλλά εντάξει, λατρεία σε φάση γιατρών είναι μία, έτσι. Βαγγέλης, πάντα ζεις. Λοιπόν, και βλέπω, λέει εδώ πέρα, ότι ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Κάτι για Γερμανούς λένε. Για ένα Γερμανό ότι παίζει. Ξέρω τώρα. Και τώρα δεν το πολύ πιστεύω. Ράδια Αρβίλα είναι. Ψιλονωρίς είναι. Αλλά η ΕΠΟ θέλει να κλείσει άμεσα με το θέμα του προπονητή της Εθνικής. Να δώσει ένα αποκλειστικό, ρε φίλε. Εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Αποκλειστικό. Πληροφορία. Επόμενος προπονητής Εθνικής, λέω εγώ, είναι πολύ πιθανό να είναι ο Τραγιάνος Δέλλας. Λέει ο Παπαδόπουλος τώρα, ρε παιδί μου, 15 του Ιούλη, λίγο πριν μπούμε στη 16η του μήνα, στην καρδιά του καλοκαιριού. Λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι μπορεί ο προπονητής επόμενης Εθνικής να είναι ο Τραγιάνος Δέλλας. Το πετάει έτσι. Όποιος θέλει το πιάνει, το κρατάει. Και όταν θα υπάρξουν οι οριστικές εξελίξεις και οι αποφάσεις, θα δούμε αν ο Παπαδόπουλος είχε δίκιο ή όχι. Ο Ολυμπιακός, βλέπω, δίνει αύριο ένα φιλικό με την Nottingham Forest. Δηλαδή η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη παίζει με την άλλη. Για να το πω έτσι, να κάνω τη μετάφραση και να απλοποιήσω την κατάσταση. Για τον Ολυμπιακό που διαβάζουμε για Βάλτερ και Μπενζιά από Γαλλία, λέει, ο Βάλτερ είναι 24χρονος χαφ που έχει περάσει από Νίσ και Τρουά και βρίσκεται στο στόχαστρο των Πειραιωτών και μάλιστα αποτελεί επιλογή του ίδιου του Μάρτινς, λέει, που έχει παρακολουθήσει παιχνίδια του. Επιπλέον, λέει, η γαλλική εκείπ φέρνει στο προσκήνιο και το όνομα του Γιασίν Μπενζιά, τον οποίο συνδέει με τους Ερυθρόλευκους, παίξει που ανήκει στη Λίλ και απασχολεί, λέει, τον Ολυμπιακό και θέση του μεσοπιθετικού και το κενό που υπάρχει μετά τον κρασμό του Κώστα Φορτούνη. Ο Μπενζιά γεννήθηκε στο Σεντ-Ομέν-Λεζελμπιέφ και ξεκίνησε ακαδημίες της Λιόν. Το 2015 πήγε στη Λίλ έναντι 1.000.000 ευρώ, ενώ την περασμένη σεζόν υπήρξε δανεικός στην Τουρκία με τη φανέλα της Φενέρ. Ως συμπαίκτης του Βαλμπουενά. Αυτός, ψηλό καλή περίπτωση φαίνεται για τον Ολυμπιακό, που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει αν θα πάρει ή όχι αντικαταστάτη του Φορτούνη. Γιατί άλλοι λένε θα πάρει, άλλοι λένε ότι δεν θα πάρει. Ο Παναθηναϊκός διαβάζουμε ότι είναι κοντά στον Ροντέν, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Σουηδός που απασχολεί το τριφύλλο εδώ και λίγο καιρό για την μεσαία του γραμμή. Ο Παναθηναϊκός μέχρι εκεί που μπορεί προσπαθεί να κινηθεί για την ενίσχυσή του. Θα είναι δύσκολη χρονιά αυτή που έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να είναι ψηλά η ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εγώ τον Δόνη τον οποίο τον πιστεύω πολύ σαν προπονητή. Κάποιοι εδώ πέρα στην πόλη δεν τον πιστεύουν γενικότερα. Ή κάποιοι, για να το θέσω διαφορετικά, τον πιστεύανε αλλά προτίμησαν κάποιον άλλο να παραμείνει σε ομάδα της πόλης. Ο οποίος πλέον ασκεί το επάγγελμα του προπονητή. Γιατί είναι γνωστή προσωπολαγνία που
που μας δεκατέχει και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα. Έτσι. Τώρα με τον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν δεν ξέρω τι θα καταφέρει να κάνει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση στους πράσινους, θα φανεί. Θα δούμε τι θα γίνει και με, με τον Παναθηναϊκό που εντάξει, για τετράδα δεν είναι. Νομίζω ότι τετράδα έχουμε πάνω κάτω τις ομάδες ήδη. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Άρη. Ο Ατρόμητος με τον Ανασίου πλέον δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να κινηθεί σαν στάνταρ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια με τον Κάναντι στον πάγκο του. Ο Αναστασίου είναι ένας πολύ διαφορετικός προπονητής. Ένας προπονητής ο οποίος παίζει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει και μια ελληνοποίηση στο ρόστερ του Ατρομήτου. Θα τον δούμε, θα πάρουμε μια γεύση τον Ατρόμητο στο φιλικό της ερχόμενης Πέμπτης με τον Άρη στο Κλειάδης Βικελίδης. Μπαίνει σε μια νέα διαδικασία, σε μια νέα εποχή η ομάδα του Περιστερίου. Εντάξει. Ο σοβαρός Άρης δεν νομίζω να έχει θέμα τώρα για το αν θα μπει στην τετράδα με τον Ατρόμητο όπως είχε την περσινή σεζόν. Ο σοβαρός Άρης όμως, έτσι το τονίζω. Ο σοβαρός Άρης είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Τέλος οριστικά ο Μάντζαρης από τον Ολυμπιακό. Βγήκε πριν από λίγο. Χωρίζουν οριστικά οι δύο πλευρές καθώς ο παίχτης ενημερώθηκε ότι δεν υπολογίζεται. Απομένει αποζημίωση λέει. Που θα καταβληθεί στον Έλληνα Γκάρτ, ο οποίος θα καταλήξει στην Ούνιξ του Δημήτρη Πρίφτη. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης, τώρα πώς δεν έχει ο Μπλάτ το Μάντζαρη στα πλάνα του για τη νέα σεζόν, δεν μπορώ να το καταλάβω να σας πω την αλήθεια. Και με τον Ολυμπιακό να είναι λογικά και εκτός απρόπτου στην Α2 την επόμενη σεζόν. Αλλά φαινόταν εδώ καιρό και υπήρχαν και δημοσιεύματα και ρεπορτάζ που τον φέρναν στην πόρτα της εξόδου, είναι οριστικό πλέον. Ότι αποχωρεί σε άλλες εποχές. Τι ωραίες που θα ήταν για τον Άρη αυτούς. Σε άλλες εποχές βέβαια που θα υπήρχαν λεφτά, γιατί τώρα η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στον μπασκετικό Άρη, στο μπάσκετ της πόλης γενικότερα βασικά. Εντάξει, όχι μόνο στον μπασκετικό Άρη. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 8 είναι η γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη με θέμα τον μπασκετικό Άρη στον Ιγκάλης Χολ. Θα υπάρχει ρεπορτάζ φυσικά στο All About Aris για το ότι θα γίνει εκεί πέρα για τα όσα θα υποθούνε. Λογικά θα είναι και ο κύριος Γουλιέλμος, ελπίζουμε να είναι ο κύριος Γουλιέλμος, δεν τον παίρνει νομίζω πλέον να μην είναι, για να καταθέσει και αυτό στις θέσεις του και να δούμε τι θα πει, γιατί άλλο θα ακουστεί γενικότερα δεχομένως και από ανθρώπους που μπορεί να βγουν μπροστά έτσι και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με την ομάδα. Βέβαια, τη στιγμή που υπάρχει μεγαλομέτοχος αυτή τη στιγμή, πρέπει να δώσει αυτό το OK για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι στα χέρια του κύριου Γουλιέλμου. Αυτός την προχωράει, αυτός προχωράει τις εξελίξεις για τη νέα σεζόν. Όπως έλεγα όπως και το απόγευμα, ο μοναδικός τρόπος για να αντιστρέψει το εις βάρος το κλίμα ο κύριος Γουλιέλμος εν ώψη της νέας σεζόν είναι να βρει λύση με τον μπαν. Αν δεν καταφέρει κάτι τέτοιο, τότε δύσκολα νομίζω ότι ο Αργιανός θα αρχίσει να αισθάνεται ήσυχος για τον μπασκετικό Άρη και θα αρχίσει να βλέπει με διαφορετικό μάτι τον μεγάλο μέτοχο της ομάδας. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και με κινήσεις ειδικά μετά τη σημερινή με το Διοικητικό Συμβούλιο που ανακοινώθηκε, το οποίο δεν πείθει, έτσι, να τα λέμε αυτά, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε στην αυριανή Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη στο Παλέ. Ρίξε τη φέτα, Καμαδιά, να σου πω, εκτός αέρα, τα δικά μας εδώ πέρα, τα μυστικά. Εντάξει, τα κατασκοπικά. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτάκια μέχρι να ρίξουμε αυλαία. Ο διευθυντής επίτηδες δεν έρχεται, το ξέρω, γιατί θέλει να κλείσει στις 12. Εντάξει, είναι σαφέστατη η εντολή η οποία έχει δώσει. Αλλά εντάξει, επειδή τώρα είμαστε μόνοι μας σήμερα, κύριε διευθυντά, εντάξει, και λείπει ο καλός φίλος και συνάδελφος. Αν μας επιτρέψει, δεν θα κλείσουμε 2-3. Μετά νωρίτερα, καμπαδία, 4-5. Δεν πάει παραπάνω γιατί δεν έχει παραπάνω, εντάξει. Αγαπέντε φτάσαμε. Θα τα πούμε αύριο και πάλι λίγο μετά από τις 10 με Νίκο Μοσχοβίτη να είναι παρόν. Δεν ξέρω τον τρόπο, αλλά θα είναι παρόν ο καλός φίλος και συνάδελφος στην αυριανή εκπομπή. Να το ξέρετε για να τα πούμε όλα εδώ πέρα. Νομίζω του άγγιζε σήμερα να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, να πάρει τις ανάσες του. Πριν την άδειά του βέβαια, πλησιάζει την επόμενη εβδομάδα, θα λέμε και αυτά. Εντάξει. Άδεια τώρα, άκου, άδεια και λείπει, άκου.
Ανίκουστο που χρυσάνθησα τώρα. Πάρα πολύ. Ο Χρυσάνθης, ναι, γιατί ο Χρυσός ξέρει τι κάνει με Παρισάδια. Δεν ξέρω τι να πω. Θα πάρει άδεια, λέει. Αφού θα πάρει άδεια, λέει, γιατί δεν σου δώσω ρεπό. Μια πολύ όμορφη λογική, ένα ωραίο τρόπο σκέψη. Αλλά αυτή τη βδομάδα βγάζει ο Παπαδόπουλο η φάκελη στο λαμπάουτάκι. Χαμό. Σκέφτηκα να βάλω τον εαυτό μου σήμερα ρεπό. Κατευθείαν. Μέχρι χθε είχα άδεια. Αν βάλω και ένα ρεπό σήμερα να κολλήσω. Να πάω μια μέρα παραπάνω. Λοιπόν, σας αφήνουμε σιγά σιγά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο από την εγχώρια επικαιρότητα. Τα καλύψαμε νομίζω όλα. Αύριο θα πούμε περισσότερα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για όχι μόνο, έχουμε άλλες πραγματάκια να ασχοληθούμε. Σε μέρες βέβαια που έχουν πέσει κάπως οι ρυθμοί και η ειδησιογραφία, καθώς επιστρέψαν και οι ομάδες μας σε την προετοιμασία. Να ο ΠΑΟΚ πάλι φεύγει την Πέμπτη. Ο Άρης παίζει φιλικό την Πέμπτη, έχει ευρωπαϊκό την άλλη εβδομάδα. Πάλι σιγά σιγά θα βρίσκουμε πράγματα για να ασχολούμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Βασίλη Καβαδία, συνοδοιπόρος μου και σήμερα. Έχω διπλό λόγο βέβαια να τον ευχαριστώ απόψε. Τώρα θα πάμε σε τακτοποιήσω, θα σου δώσω και μπον. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γεώργιο Ζαγόρα. Αυτός πότε φεύγει? Δεν ξέρω. Σωστό. Είναι όχι, βασικά η εποχή του δεν έχει έρθει ακόμα. Η εποχή του είναι εκεί πέρα, πρώτο διάστημα του Αυγούστου συνήθως. Και σκάει μύτη πάντα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα για τον Τζιλτζελέ που είναι αγαπημένο. Τώρα εντάξει, είναι βούτυρος ψωμί του. Λοιπόν, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρα.